δραστηριοποιείται μια μόλις μέρα μετά την ψήφιση από τη Βουλή της κατάρτιστης και επικίνδυνης επιθετικής πολεμικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ για την επέκταση των δολοφονικών βάσεων. Μια συμφωνία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Ηνωμένων Πολιτειών, της ελληνικής αστικής τάξης, των διεκδικήσεών τους για τις σφαίρες επιρροής, των ανταγωνισμών για τις πηγές ενέργειας και τους δρόμους μεταφοράς της. Χθες, αγαπητές φίλοι και φίλοι, φίλες και φίλοι, όλα τα κόμματα του ευρωνατοϊκού τόξου, όλα, μέσα από την ψεύτικη αντιπαράθεση μεταξύ τους συμφώνησαν όλοι να προσφέρουν τη χώρα μας απάκρος άκρο ως πεδίο επίθεσης εναντίον άλλων λαών. Οι εργαζόμενοι δεν έχουμε κανένα συμφέρον να στοιχηθούμε πίσω από τη μία ή την άλλη υπεριαλιστική δύναμη, πίσω από κανένα ληστή, ούτε τους Ρώσους, ούτε τους ευρωνατοϊκούς που μοιράζουν τη λία δολοφονώντας τους λαούς, ξεζουμίζοντας ταυτόχρονα τους εργαζόμενους, στραγγαλίζοντας τα δικαιώματά τους. Καλούμε το λαό μας αποφασιστικά να απαιτήσει να μην συμμετέχει η χώρα μας στον πόλεμο στην Ουκρανία και στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις ανά τον κόσμο. Αλληλεγγύη στα θύματα του πολέμου, στους πρόσφυγες και τους ξεριζωμένους. Η επίθεση των επιχειρηματικών ομίλων μέσω των κυβερνήσεών τους συνεχίζεται με αμείωτη ένταση στο ιστορικό κάθε χώρας. Η επίθεση αυτή έχει στόχο τα εναπομείνοντα δικαιώματα και κατακτήσεις του εργατικού κινήματος, τη μετατροπή του σε μεγαλύτερα κέρδη, σε καύσιμη ύλη για διεκδίκηση μεγαλύτερης και καλύτερης θέσης στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Μια καλύτερη θέση για την οποία θα μας ζητήσουν και θα μας ζητάνε από εδώ και πέρα, αν δεν το αλλάξουμε εμείς αυτό, ακόμη θυσίες. Θα μας ζητάνε να ξεχάσουμε την κάλυψη και το πιο βασικό μας αναγκό. Θα μας ζητάνε περισσότερους εξοπλισμούς για τις δολοφονικές τους συμμαχίες για να αποσπάσουν μεγαλύτερο κομμάτι λίας σε κάθε γωνιά του κόσμου. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και τα δικαιώματά τους, οι κατακτήσεις τους, βρίσκονται και αυτά στο στόχαστρο της επίθεσης. Παρά την εναλλαγή των κυβερνήσεων, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, η κατεύθυνση των αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο μένει σταθερή, συνεχίζει ο ένας το έργο του άλλου, πάνω στις ράγες των κατευθύνσεων και της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κοινό σπίτι των πολυεθνικών, το νομοθετικό όπλο της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το επιτελικό κράτος που προωθούν είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κεφαλαίου, λειτουργεί όλο και πιο βαθιά με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, αντιμετωπίζει ως κόστος τις κοινωνικές ανάγκες. Την παιδεία, την υγεία, την πρόνοια, ξεπουλάει τομείς φιλέτα σε ιδιώτες για να αυξήσει τα κέρδη τους. Διατηρεί όλο και λιγότερους μόνιμους κρατικούς υπαλλήλους, ενώ αυξάνει ραγδαία την ελαστική εργασία σε όλους τους τομείς και τους κλάδους. Οι μισθοί σας έχουν ρημαχτεί, είναι γνωστό. Το ίδιο και τα επιδόματα και οι όποιες παροχές. Η αντιδραστική αξιολόγηση, αν και έφαγε τα μούτρα της η κυβέρνηση με τη στάση των εργαζομένων, θα προωθηθεί με άλλα προσχήματα, με άλλο προσωπείο. Με όπλο τον νόμο Χατζηδάκη και τη χρήση της τηλεεργασίας, θα ενταθεί η προσπάθεια να διευθετηθεί ο εργάσιμος χρόνος κάθε εργαζόμενου στην βάση της μείωσης της χρηματοδότησης περαιτέρω και με ένταση της εργασίας. Όρος για να περάσουν όλα αυτά είναι ο έλεγχος και η ποινικοποίηση της δράσης των σωματείων μέσω του ΓΕΜΙΣΟΕ, τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Φίλες και φίλοι, 30 χρόνια τώρα, 30 χρόνια από τότε δηλαδή που οι λαοί έχασαν το αντίβαρό τους, τα κράτη που οι εργαζόμενοι είχαν στα χέρια τους την εξουσία και τους οδηγούσαν σε νίκες και κατακτήσεις σε όλες τις χώρες του κόσμου, 30 χρόνια οι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι κυβερνήσεις τους προσπαθούν να τα πάρουν όλα πίσω. Νομοθετικά έχουν εξασφαλίσει να τα πάρουν όλα από τη στιγμή που γεννιέσαι και μέχρι να σπουδάσεις να πληρώνεις περισσότερα από όσα θα πάρεις σε όλη την εργασιακή σου ζωή. Γι' αυτό και αυτές τις μέρες σπάνε τα κεφάλια των φοιτητών που αντιδρούν. Να χρειάζεσαι 40 χρόνια αδιάκοπης εντατικής δουλειάς χωρίς σταματημό, δεν μιλάμε για μερική απασχόληση, ελαστικές μορφές, με μισθό που συνεχώς θα πιέζεται προς το κατώτατο, επιλέγοντας κάθε μήνα με αυτούς τους όρους αν θα πληρώσεις λογαριασμούς ή αν θα φας, να δίνεις ό,τι έχεις και δεν έχεις και για την πιο στοιχειώδη ανάγκη σου στην υγεία, στην περίθαλψη. Και για όποιον φτάσει στη σύνταξη, το μόνο εγγυημένο θα είναι το επίδομα των 384 ευρώ και ό,τι παραπάνω φυσικά προκύψει, αν δώσει κάτι το χρηματιστήριο στο οποίο θα παίζεται στον τζόγο επικουρική και ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης. Αυτή είναι η ζωή. Αυτή τη ζωή μας ετοίμασε νομοθετικά το ΚΙΝΑΛ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Αυτά προβλέπουν οι νόμοι τους. Νόμος είναι το δικό του εγκατή και όχι τα κέρδη του κεφαλαίου κράτη. Αυτά είναι που έχουν ψηφίσει. Αυτά είναι που έχουν ψηφίσει, δώστε προσοχή. Ούτε μία ανάσα
ζωής, ούτε μία ανάπαυλα σε οικογενειακή κοινωνική ζωή. Και βέβαια θα προωθηθούν και θα γίνει η προσπάθεια να εφαρμοστούν με το καρότο ή με το μαστίγιο, και εδώ είναι το αντικείμενο της συζήτησης των συνδικαλιστικών οργάνων, θα το επιτρέψουν ή θα τεινάξουν στον αέρα όλο αυτό το νομοθετικό πλωστάσιο που δεν αφήνει χώρο για ζωή. Μπροστά σε αυτό το μέλλον, δύο δρόμοι έχουν λαϊ. Δύο δρόμους έχουν λαϊ. Οι εργαζόμενοι και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα βεβαίως. Ο ένας είναι η γραμμή στήριξης των στρατηγικών επιλογών κυβέρνησης, δηλαδή του μεγάλου κεφαλαίου. Είναι ο δρόμος που εναποθέτει την ελπίδα στην εναλλαγή κυβερνήσεων. Όμως, όλοι γνωρίζουμε, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει, ότι αυτός ο δρόμος χρεοκόπησε, αφόπλησε τους εργαζόμενους, τους αδρανοποίησε και τους έφερε σε αυτή τη δεινή κατάσταση συνεχώς με ήττες και απώλειες. Ο άλλος δρόμος είναι ο δρόμος της απόρριψης, της ταξικής συνεργασίας και του συμβιβασμού. Είναι ο δρόμος της εισπύρωσης δυνάμεων απέναντι στη στρατηγική των επιχειρηματικών ομήλων, αυτός που βάζει στο εργατικό, στο δημοσιοϊπαλληλικό κίνημα μπροστά τη δική του στρατηγική. Με ζωντανά σωματεία, με συλλογικές διαδικασίες, με διεκδικήσεις που να συσπυρώνουν αποφασιστικές δυνάμεις, να δώσουν τη μάχη για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων. Για όρους εργασίας, για μισθό, σύνταξη, για υγεία και παιδεία και κοινωνικές παροχές. Αντάξεις και στο ύψος των απίστευτων δυνατοτήτων που παρέχουν οι επιστήμες και η τεχνολογία σήμερα που μπορούν να λύσουν όλα τα σύγχρονα προβλήματα σήμερα κιόλας. Και με προοπτική, λέμε εμείς, της πάλης, την αφαίρεση των κλειδιών της οικονομίας από τα χέρια μιας χούφτας εκμεταλλευτών που την κοινωνική πρόοδο τη μετατρέπουν σε φτώχεια, εξαθλίωση και πολέμους για να γεμίσουν τις τσέπες τους. Πληθαίνουν, αγαπητοί φίλες και φίλοι, τα παραδείγματα, οι αποδείξεις ότι όπου το πάρουν απόφαση οι εργαζόμενοι μπορούν να φέρουν τα πάνω κάτω, να βάλουν φρένο στην επιστροφή στο μεσαίωνα, αλλά και να περάσουν στην αντεπίθεση, να οδηγηθούν σε κατακτήσεις. Η Κόσκο, η Λάρκο, τα πετρέλαια καπάλα, η Οικοδόμη, η Πούτ, είναι φωτεινά παραδείγματα.